Ο κορονοϊός καλπάζει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στα όρια του, με τον αριθμό των διασωληνωμένων στη Σμέθνα να έρχεται σήμερα σε 98, καταρρύπτοντας το αρνητικό ρεκόρ των 93 της 5ης Απριλίου. Οι εντατικές μονάδες ασφικτίουν. Οι 17 διασωληνώσεις στις 8 Αυγούστου, ένα μήνα μετά, έφτασαν σε 42, ενώ σήμερα διπλασιάστηκαν. Η κατάσταση γενικά είναι πολύ ρευστή. Έχουμε μια σταθερότητα που είναι ανησυχητική. Δύσκολα διαχειρίσιμη θα είναι η κατάσταση, σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν ο αριθμός των διασωληνωμένων πλησιάσει τους 150. Εξαιτίας της κρισιμότητας αυτής, το Υπουργείο Υγείας παρατείνει τις συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού των νοσοκομείων για ένα χρόνο. Δήμος Αθηναίων, Ηλίου, Αχαρνών, Περιστερίου και Πειραιός βρίσκονται στην κορυφή της κόκκινης λίστας. Για δεύτερη ημέρα, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται εδώ μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και πραγματοποιεί δωρεάν rapid test. Χθες ο συνολικός αριθμός των τεστ ήταν 585. Από αυτούς 9 βρέθηκαν θετικοί. Το σχολείο της κόρης μου ενημερωθήκανε, γιατί προφανώς υπήρξε κούρσμα. Και ήρθαν τα παιδιά και κάνανε και ήρθα και εγώ τρέχοντας να το κάνω. Θα συνιστούσα την εφαρμογή των μέτρων σε αυτές τις περιοχές ακόμα πιο αυστηρά. Εστίες υπερμετάδοσης παραμένουν, όπως φαίνεται, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι εργασιακοί χώροι. Σε καραντίνα τέθηκε η εταιρεία Μπαχαρικών στον Πειραιά μετά τον εντοπισμό 13 κρουσμάτων. Η εταιρεία έχει αναστείλει τη λειτουργία της από την Τετάρτη, με τα 50 άτομα που εργάζονται στην παραγωγή να βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό. Η κόρη μου εργάζεται στο εργοστάσιο. Η διοίκηση φρόντισε να ξεκινήσουν τα τεστ σε όλους τους υπαλλήλους. Η περιφέρεια σε συνεργασία με την αστυνομία, αφού έκαναν έλεγχο στο συγκεκριμένο μινι μάρκετ, εντόπισαν τους εργαζόμενους χωρίς να φορούν μάσκα. Γι' αυτό τους βεβαιώθηκε πρόστιμο 150 ευρώ. Σήμερα ανακοινώθηκε ο χάρτης υγειονομικής ασφάλειας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ωράριο λειτουργίας στην εστίαση ανάλογη με την υγειονομική βαθμίδα και τη χρήση μάσκας υποχρεωτική σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς όπου υπάρχουν συναθρήσεις. Οι παραπάνω επιχειρήσεις δεν θα λειτουργούν από τη μία μετά τα μεσάνυχτα ως τις 5 το πρωί στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 1. Από τις 12.30 το βράδυ ως τις 5 το πρωί στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 2 και από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 3.